Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νάτινα. Ποια είσαι εσύ? Είμαι η Άννα. Τι κάνετε? Καλά, Νούλα μου, εσύ. Μια χαρά. Καλά, μια χαρά κι εγώ. Άννα, πόσο χρονών είσαι? 24. 24. Αχ, μωράκι μου, γλυκό εσύ. Για πες. Πόσο χαιρό μαζί σου. Βασικά, χαιρό μαζί σας γενικά. Τι κάνετε? Πώς είσαι? Καλά, Νούλα μου, τα νέα σου. Μίλα μας για σένα. Πώς είσαι? Ναι, μια χαρά είμαι κι εγώ. Αν ξέρεις το πρόβλημά μου. Όπως λέει και η Πινελόπη, που δεν συμφωνώ απόλυτα βέβαια, καταλαβαίνω βέβαια την τοποθέτησή της, το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα, είναι θέμα. Και θα έρθω να σου πω εγώ. Στο σχολείο δεν λύναμε τα προβλήματα. Τότε δεν λυνόντουσαν τα προβλήματα. Καταλαβαίνω την προσέγγιση, καταλαβαίνεις. Για πες μας, Ανούλα μου, μόνη της πάλι, για μια ακόμη φορά. Έχω κι εγώ το πρώην μου, κορίτσια. Έλα ρε πουλάκι μου, για πες το τώρα. Για πες. Λοιπόν, ήμουν ένα χρόνο με ένα παιδί, σε απόσταση. Define απόσταση, γιατί απόσταση μιλάμε? Θεσσαλονίκη Αθήνα. Για Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Ωραία, ναι. Πάμε. Αποστασάρα. Στην αρχή ήμασταν πολύ καλά. Ναι. Μετά ήταν τα προβλήματα, λίγο η ζήλια μου, λίγο η γκρίνια μου, λίγο η αδερφορία. Εσύ ήσουν να το σκουλικάκι. Ναι, είμαι Λέων και νομίζω πως δικαιολογείται. Και σημειώνω, Λέων. Οροσκόπο. Δεν ξέρω. Τώρα δεν κάνω δουλειά, έτσι. Ναι, το χάλασα εδώ, το ξέρω, δεν πειράζει. Ωραία, οπότε εσύ ήσουν η ζηλιάρα και εκείνος αδιαφορούσε, είπες. Λίγο, όχι, με τον τρόπο του κάπως. Μπορεί να είναι και ο χαρακτήρας του έτσι. Και μετά, εν τέλει, χωρίσαμε και τώρα κάνει προσπάθειες να τα ξαναβρούμε. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Πόσο καιρό είπες ήσασταν, ένα χρόνο? Ναι. Δεν άλλαξε κάτι στις κατοικίες σας, φαντάζομαι. Μένετε εκεί που μένετε. Πώς περνούσες εσύ μέσα σε αυτή τη σχέση? Το άντεχες? Γιατί φαίνεται ότι δεν τα αντέχεις. Δηλαδή θα ξαναμπείς πάλι σε μια διαδικασία ίδια? Όσο και να τον φέρεις. Τώρα εντάξει, έχω καταλάβει πάνω κάτι τα λάθη μου κάπως. Και αυτά σαν τα δικά του. Απλά δεν ξέρω αν θέλω να είμαι πάλι μαζί του. Απάντησες μόλις. Αλήθεια, πολύ σοβαρά μιλάω. Ανούλα μου, σε φίλο, όχι, πλάκα κάνω. Απάντησες μόλις, Άννα. Δεν ξέρω αν θέλω να είμαι μαζί του. Τελείωσε. Κάθεσε και σκέφτεσαι τώρα, φαντάζομαι, ότι τι καλά που περνούσαμε, τα θετικά. Αλλά υπάρχει και μια απόσταση, Ανούλα μου. Και έχεις απαντήσει μόνη σου. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο εδώ δίλημα. Εντάξει. Εντάξει. Έλα, θα ακούσουμε και τους υπόλοιπους. Εδώ έχουμε και το αγόρι, να μας πει τη γνώμη του. Εντάξει. Σε φιλάω πολύ, σε φιλάω. Γεια σας. Γεια. Καλέ, μια χαρά είναι η απόσταση. Βολεύει και για τον κορονοϊό. Πάρα πολύ. Το είχα γράψει εγώ και τραγούδι, βέβαια, που λέει με τα μέτρα αυτά τα καινούργια όταν βγήκανε. Και λέω τώρα που είμαστε σε απόσταση ασφαλείας. Και η ανασφάλεια μεγαλώνει πιο πολύ. Πω. Όχι ρε παιδιά, δηλαδή όχι ένα σημείο. Φέρτε μου μια φωτιά να κάψω τα χαρτιά μου. Δηλαδή πού είναι η ασφάλεια? Η πυρασφάλεια που είναι, δεν ξέρω. Λίγο έντεχνο και ποιοτικό μου. Δηλαδή τόση ποιότητα δεν μπορώ να δέξω με αυτό το χρυσό μου. Αλλά σκέψου το λίγο αυτό. Δηλαδή ασφάλεια ως προς τι? Ποια είναι η ασφάλεια? Ασφάλεια προς την υγεία μας, αλλά ως προς το συναισθηματικό μας τον κόσμο. Κουνήσου λίγο ακόμα, όταν είμαστε μακριά. Και αυτό είναι στη Θεσσαλονίκη και εμείς στην Αθήνα. Πες μου. Και θα βάλω πάλι τα πουλάκια μου. Γιάννη μου! Επίσης, συγγνώμη. Συγγνώμη, θα το πω. Η Θεσσαλονίκη Αθήνα, ωραία, το καταλαβαίνω. Λέω, είναι τίποτα. Δεν είναι πια αυτό που ήταν και με τον Καρβουνιάρη. Έλα, ρε, παιδιά. Τίποτα δεν είναι με το αεροπλάνο. Εσείς εκεί, κορίτσι. Σε τέσσερις με το αυτοκίνητο ή με το τρένο εδώ, το σπίτι. Το τρένο, με εκεί πάει πλέον. Πάει πλέον. Ρε, παιδιά, είναι τέσσερις ώρες. Τώρα με δουλεύετε. Τέσσερις ώρες. Δεν πετάει. Να πας στην Εκάλη, άλλες τέσσερις. Πού έλειψες, τι κάνεις. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό που εγώ δεν το καταλαβαίνω. Που λέει, ας πούμε, 25 χρονών παιδί μιλάς και λέει, δεν έχω πάει Θεσσαλονίκη. Πώς είναι δυνατόν? Δεν είναι τίποτα, νομίζω. Δηλαδή, ούτως ή άλλως για να πεις ότι μένεις Πειραιά και μένει ο άλλος και Φυσιά, θα φας 2,5 ώρες μόνο στον δρόμο. Κάνε άλλες 2 και πήγαινε Θεσσαλονίκη και δέστον. Μα ακριβώς αυτό. Είναι. Επίσης, κάνει Γαλάτσια Εξάρχεια μια ώρα. Εγώ πάω στη Θεσσαλονίκη για να φάω σουβλάκια, ας πούμε. Παιδιά, εγώ που είμαι ακόμη πιο μακριά από τη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, κοντεύουμε στην Πινέζα του Χάρτη. Σημαίνει ότι θα χωρίσει με τον άνθρωπό τη, τρελή. Είναι μία ώρα, παιδιά, από εδώ. Άσχετα που έχω να πάω ένα χρόνο στου γονεί μου. Από πού είναι μία ώρα, ποιο? Λοιπόν,
μία ώρα, παιδιά. Από την Παιανία είναι μία ώρα. Μία ώρα. Με τρελαίνεις, φεύγω. Τώρα, όπως είμαι από εδώ ακριβώς, φεύγουμε μόλις τελειώσει η εκπομπή. Τελειώνει η εκπομπή. Φεύγουμε και πίνουμε τον καφέ μας εκεί. Είμαστε δίπλα στο αεροδρόμιο. Γιατί να μην πάμε. Κατάλαβες. Δεν είναι, το έχουμε στο μυαλό μας πολύ. Έρχομαι να σε ρωτήσω γιατί δεν έχεις πάει. Σε όλη την. Κοίταξε να δεις τώρα, εντάξει, κάτσε μας. Για να τα λέτε η γιαγιά σου, γιαγιά σου που σκέφτεται βρεσικά μένει κάθε μέρα. Μην ακούς γιαγιά μου. It's a phonetic program. It's very phonetic, this is not true. Grandma. In Tarax. No, 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 very in Tarax, it's not nice because we have a camera. Thank you. Έχεις γυρίσει σε πρώην σου. Αυτό. Βασικά εμένα μου είχε τύχει παλιότερα, αλλά μετά από 10 χρόνια. Νόμιζα θα έλεγες, έλα ρε εσύ. Είχες απίσει, δεν ήταν πρώην. Ναι. Νόμιζα θα έλεγες, βασικά... Ναι, ήταν φρέσκο πεθαμένη. Καφρίλα, μόλις μπαίνει ο άντρας μέσα... Μα ναι, λέει, έχεις γυρίσει σε πρώην σου. Βασικά, είναι απάντηση, οι πρώην μου γυρίζουν σε μένα. Α, εντάξει, η Σοφία τώρα. Για σένα. Α, εντάξει, ναι, ρε, για σένα το λέω. Ναι, ναι, έτσι θα πρέπει να το πω. Δεν έχω γυρίσει εγώ, ότι αυτές γυρίζουν σε σένα. Εκείνη γύρισε, γιατί... Και τι έγινε όταν γύρισε στην πρώην. Γιατί ήταν γύρισε. Χάλια. Μα είπε, δεν είχε φαμένη. Καμία. Δεν είχε καμία σχέση με αυτό που ζούσα παιδάκι, ας πούμε, που ήταν λίγο παιδικό όλο αυτό. Μετά από 10 χρόνια ήταν κάτι. Καλά, άρεσε. Ναι, άμα λες 10 δεν χρόνια, κράτησε παραπάνω από μία φορά. Εσύ και δεν έχει γυρίσει πρώην σου. Τώρα μην την ρωτά την κοπέλα. Ναι, όχι, γιατί να μην απαντήσω. Μία φορά το έχω κάνει στη ζωή μου και το θεωρώ καλά. Βλακία τώρα θα πω, γιατί δεν. Ξεστή, δεν νομίζω ότι ξανακολλάει κάποιο γυαλί. Ωραία. Τελείωσε. Και ξαναχωρίσαμε, δηλαδή. Εγώ μακροχρόνια σχέση όμως. Δεν... Εσύ, Σοφία. Ούτε εγώ έχω γυρίσει, αλλά δεν είμαι βέβαιη αυτό που λέμε ότι εντάξει το γυαλί δεν ξανακολλάει. Καλά, υπάρχουν τεχνικές. Καλά, ναι, υπάρχουν πολλές τεχνικές. Το γυαλί όταν σπάει, όταν σπάνε τα βάζα στην Κίνα, ας πούμε, ναι. τα κολλάνε με χρυσό για να δέσουν καλύτερα. Συστή, θέλει πάρα πολύ δουλειά, παιδιά, πάρα πολύ ποιοτικό. Αυτό ήταν έντεχνο. Τι είπες τώρα, επιχρυσωμένος χωρισμός. Επιχρυσωμένος χωρισμός. Θέλει δουλίτσα, παιδιά, η σχέση. Εδώ θέλει δουλίτσα ούτως ή άλλως η σχέση. Πόσο μάλλον όταν θα χωρίσεις για να τα ξαναβρεις, πόσο δουλίτσα θέλει. Το βασικό είναι ότι δεν ήξερε τι θέλει. Από ό,τι κατάλαβα από το τηλεφώνημα. Εγώ γιατί είπε, δεν ξέρω αν ήθελε. Θέλει. Να μας πάει τηλέφωνο η κοπέλα, γιατί φαντάζομαι ήθελε, θα έχει ήθελα να γλιτώσει τα τρένα, νομίζω. Ήθελε να γλιτώσει τα τρένα. Ναι. Μάλλον αυτό. Ήθελε, αλλά σκεφτόταν τώρα αυτά τα προγράμματα πάλι κλειστά. Τρένο, μάσκα, όλο αυτό. Τι σκουτώ. Τι πράγμα. Τι, εγώ τη είπα. Τι να λέει η Χρυσάρθη, ότι δεν δώσαμε συμβούλιο. Εγώ τη είπα. Γι' αυτή μιλάμε. Ούτε καν. Δεν ξέρω να θέλω να είμαι μαζί του. Το είπε, λέω, το εγώ είπε. Νομίζω ότι θέλει να είναι μαζί του. Λέω, Γιάννης θέλει, αλλά φάτε τα τρένα. Τι άλλο να πούμε, Χρυσάνθη. Τη δώσαμε τα αεροπορικά. Επίσης, αν το κλείσετε, εμείς λες και δουλεύουμε σε αεροπορική εταιρεία. Σας δίνουμε χωρί. Ακριβώς. Αν το κλείσετε εγκαίρως στο αεροπορικό το εισιτήριο, παιδιά, μπορεί να είναι πάρα πολύ φθηνό.